Τι γίνεται, παιδιά, Wrestling News GR εδώ είμαι ο Reaper και σήμερα σας φέρνω το WWE 13 News Greek επεισόδιο νούμερο 26. Το ξέρω, έχω καιρό να ανεβάσω το WWE 13 News Greek επεισόδιο. Έχει βγει ήδη το παιχνίδι εδώ και αρκετό καιρό, είμαι σίγουρος πολλοί από εσάς το έχετε, κάποιοι όχι, θα το πάρετε αργότερα, ξέρω εγώ. Ούτε εγώ το έχω ακόμα, θα το πάρω τα Χριστούγεννα. Η σειρά αυτή δεν έχει τελειώσει ακόμα. Φυσικά φτάνει στο τέλος της, είναι ένα από τα τελευταία επεισόδια. Δεν ξέρω πόσα επεισόδια θα κάνω ακριβώς. Δεν είναι πάντως το τελευταίο επεισόδιο. Θα έχουμε κι άλλο. Οπότε λοιπόν, ας πάμε να δούμε τα πράγματα που θα μιλήσουμε σε αυτό το επεισόδιο. Πρώτα θα δούμε Oh My God Moments. Στα Oh My God Moments θα ήθελα να δείξω κάποια από αυτά έτσι πώς θα κάνουμε. Φυσικά έχουμε το Barricades μας. Όπου σπάμε το Barricade, βλέπουμε, μπορούμε να το κάνουμε με δύο οποιοσδήποτε superstars. Χρειαζόμαστε μόνο ένα finisher για να κάνουμε αυτό το Oh My God Moment. Βλέπουμε εδώ και δεν μπορούμε να μείνουμε φυσικά μέσα στον κόσμο. Μετά ξαναβγαίνουμε. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι έχουμε δύο super heavyweights, δύο τέτοιου superstar, Big Show ας πούμε και Brutus Clay. Το Barricade μας θα μπορεί να γίνει φυσικά ξανά, αλλά θα γίνει λίγο με κάπως έτσι διαφορετικό τρόπο. Θα δούμε ένα clip λίγο πιο μετά. Και γίνεται φυσικά και στις τέσσερις γωνίες του ring. Να, εδώ βλέπουμε, γίνεται με αυτόν τον τρόπο εδώ. Γίνεται και στις τέσσερις γωνίες του ring, οπότε μπορεί να γίνει τέσσερις φορές σε κάθε match. Και δεν τελειώνει το match μετά από αυτό. Άλλο Oh My God Moment είναι, βάζουμε τον αντιπαλό μας πάνω στο announcer table και κάνουμε το finisher μας. Εάν το finisher, ξέρω εγώ, είναι κάποιο submission maneuver τέτοια, κάνουμε απλά μία κίνηση. Συνήθως είναι ένα DTT ή κάτι τέτοιο. Μία κίνηση μπορεί να σπάσει το announcer table. Oh My God Moment λοιπόν και αυτό. Ένα finisher φυσικά χρειάζεται, αλίμονο αν χρειαζόταν περισσότερα από ένα finisher. Βλέπω εδώ και με Brock Lesnar και Big Show. Ο Brock Lesnar θα κάνει το F5 που είναι το finisher του, ενώ αντίθετα ο Triple H έκανε το Pedigree. Ένα άλλο Oh My God Moment είναι το Superplex έξω από το ring. Αυτό το Oh My God Moment χρειάζεται δύο, όχι Super Heavyweights, δύο απλούς σε κιλά Superstar όπως Randy Orton και Alberto Del Rio. Γίνεται έξω από το ring όπως είπα και χρειάζεται τρία finisher για να συμβεί. Τρία finisher λοιπόν πρέπει να έχουμε για να κάνουμε αυτό το finisher. Τώρα το αντίστοιχο σε super heavyweights, δηλαδή Big Show και Καλή για παράδειγμα, τους superstars με πολλά κιλά, γίνεται πάλι με τρία finishers. Αυτή τη φορά σπάει το ring σε αυτό το Oh My God Moment. Όλοι φυσικά ξέρουμε, πιστεύω αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό. Και αν έχετε την απορία τι γίνεται μετά, πιστεύω κάποιοι θα το έχετε δοκιμάσει. Νικάει αυτός που έκανε, πάτησε το Y το τρίγωνο, έκανε το Oh My God Moment. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Καλή. Πάμε τώρα να δούμε ένα I Quit Match, John Cena εναντίον The Rock. Το I Quit Match φέτος έχει κάνει την εμφάνισή του στο WWE 13. Δεν νομίζω, αν δεν κάνω λάθος βέβαια, πιο παλιά δεν έπρεπε να πάτε WWE Games. Από κάποιο σημείο και μετά άρχισα, δεν υπήρχε το I Quit Game, το I Quit Match, συγγνώμη, ποτέ ξανά σε παιχνίδι του WWE. Αυτό που πρέπει να κάνεις σε αυτό το match είναι ουσιαστικά, όπως και στην πραγματικότητα, να κουράσεις τον αντίπαλό σου, να τον φτάσεις στα όρια του. Και έχουμε ένα έτσι mini game όταν είναι να πει κάποιος I quit, θα το δούμε κατά τη διάρκεια αυτού εδώ του clip. Και αν δεν καταφέρει να νικήσει το mini game αυτός που είναι στη θέση να πει I quit, τότε κάπως έτσι χάνει, λέει I quit. Δεν διαλέγουμε δηλαδή εμείς το option να πει I quit το superstar μας, γιατί έτσι δεν θα διαλέγαμε ποτέ να χάσουμε πολύ απλά. Και το ίδιο γίνεται και φυσικά και με το AI. Την ώρα που ο αντιπαλός μας είναι κάτω για να πει I quit, έτσι είναι έτοιμος, εμείς μπορούμε να κάνουμε διάφορα taunts όπου έτσι να τον κοροϊδεύουμε, να τον προτρέπουμε να πει I quit αυτές τις λέξεις έτσι ώστε να νικήσουμε το match. Δεν υπάρχει αυτό το match σε Divas, φυσικά είναι μόνο για superstars. Αλλά additions έτσι στο παιχνίδι φέτος είναι το Special Guest Referee, το οποίο υπήρχε σε παλαιότερα games, υπάρχει και σε αυτό, έχω δείξει κάποιο τέτοιο gameplay. Επίσης καινούριο έτσι, όχι match αλλά mode, είναι το King of the Ring Tournament, το οποίο υπήρχε και σε αυτό σε παλαιότερα games, που είναι όπως το κανονικό King of the Ring. Δηλαδή έχουμε τη λίστα με τους αγώνες, ο νικητής περνάει στην επόμενη φάση μέχρι στο τέλος να φτάσουμε στο τελευταίο ζευγάρι των Superstars και να
νικήσει κάποιο για να γίνει ο King of the Ring. Όπως βλέπουμε, προγραμματίσουμε τον κύκλο ή το αντίστοιχο κουμπί τέλος πάντων για το Xbox, που αν δεν κάνω λάθος είναι το B, για να ρωτήσουμε τον αντίπαλό μας αν θέλει να γίνει I Quit, όπως κάνουμε και το pin, αλλά δεν υπάρχουν pins σε ένα I Quit match, οπότε πατάμε για να ρωτήσουμε. Εδώ βλέπουμε ένα attitude adjustment από το Cena στο Rock. Περίεργο που έχουμε αυτό το match στο Royal Rumble. Υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό? Βλέπουμε εδώ πατάει ask να ρωτήσει το Rock. Υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό? Και αυτό εδώ είναι το mini game, έτσι. Και σηκώνει το Rock. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Όπως είπα και έχω διακόψει τον εαυτό μου τόσες φορές, υπάρχει περίπτωση να έχουμε αυτό το match στο φετινό του χρόνου ουσιαστικά το Royal Rumble. Το ερχόμενο τέλος πάντων Royal Rumble είναι εναντίον The Rock για WWE Zone, ίσως είναι αυτό. Δεν νομίζω θα τα πούμε αυτά και στα review, δεν είναι η περιοχή εδώ να τα πούμε το επεισόδιο. Belly to Belly Suplex λοιπόν από John Cena. Δεν είναι έτσι τόσο δύσκολο το gameplay φυσικά, όσο μεγαλώνει το difficulty, η δυσκολία του παιχνιδιού, είναι πιο λογικό να χρειάζεται έτσι περισσότερες κινήσεις, finishers, oh my god moments για να νικήσεις τον αντίπαλό σου σε ένα τέτοιο match. Όμως όσο είναι στα πιο χαμηλά difficulty, έτσι θα είναι πιο εύκολο. Ας πούμε ίσως αν είναι στο easy, δεν ξέρω, δεν έχω το παιχνίδι ξαναλέω, θα νικάμε λογικά ίσως και με ένα finisher. Οπότε, φυσικά τα objects κάνουν μεγαλύτερο damage στον αντίπαλό μας, ανάλογα φυσικά πως το έχουμε δημιουργήσει το foreign objects damage από τα options, για να γίνει μεγάλο ξέρω εγώ damage. Μπορούμε να κάνουμε πολύ damage στον αντίπαλό μας με τα objects. Τι άλλο θα μπορούσα να πω? Πως σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ καλό που το I Quit Match είναι φέτος το παιχνίδι. Πολλοί από εσάς με ρωτάτε διάφορα πράγματα για το WWE 13. Ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να τις γράψετε στα comments. Αυτό λοιπόν ήταν το clip. Κάπου εδώ ο John Cena κάνει το AA, βάζει το διαιτή να ρωτήσει το Rock και χάνεται το mini game εδώ. Οπότε έχουμε νικητή το John Cena σε αυτό το match του I Quit στο Royal Rumble ενάντια στο Rock. Αυτό λοιπόν ήταν το 26ο επεισόδιο της σειράς μου WWE 13 News Greek. Εάν δεν ξέρετε, έχω ξεκινήσει μια νέα σειρά όπου κάνω μοντάζεις, ξέρετε, μίξεις έτσι, των Midair Finishers του WWE 13. Έχω ανεβάσει ένα με τον Chris Jericho και το Code Breaker. Μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι μου, θα βάλω και το link από κάτω στο description για να το βρείτε πιο εύκολα. Επίσης από κάτω στο description θα έχω τα link για το Facebook και Twitter, τις σελίδες μου, μπορείτε να τις επισκεφτείτε. Like στο βίντεο αν σας άρεσε παιδιά. Κάντε οπωσδήποτε comments, ό,τι θέλετε εσείς, ερωτήσεις ή ό,τι άλλο θέλετε. Είμαι ο Reaper, show off!